Κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες θα παρακολουθήσατε όλοι, φαντάζομαι, το γεγονός που τάραξε το Πανελλήνιο με την υπόθεση του λεγόμενου πατέρα, που καταδικάστηκε βέβαια από τα δικαστήρια, για τον λόγο του ότι βίαζε συστηματικά την ανήλικη κόρη του. Αυτό που ίσως πολλοί από σας δεν ξέρετε, είναι ότι το θέμα αυτό, την προστασία αυτού του παιδιού, του άτυχου παιδιού, αλλά και των δύο μικρότερων αδελφών του, την είχε αναλάβει το χαμόγελο του παιδιού, που ήταν μια ασπίδα προστασίας, που κίνησε τις διαδικασίες και τελικά έφτασε η υπόθεση στη δικαιοσύνη και πήρε το δρόμο της. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Χρήστο Καμιλάτο, τον γνωστό σας γιατρό στους Αγίους Θεοδόρους, που ταυτόχρονα είναι και γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Το θέμα μας, όπως ακούσατε, είναι αυτή η περίπτωση που έχει ταράξει τους πάντες. Είναι απίστευτη ιστορία, αλλά εδώ θα σταθούμε στον ρόλο που έπαιξε το Χαμόγελο του Παιδιού σαν ομπρέλα προστασίας απέναντι στα άτυχα αυτά παιδιά. Κύριε Δεδρυνέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι επί 17 ολόκληρα χρόνια ο Σύλλογος το Χαμόγελο του Παιδιού αυτό το ρόλο έχει. Την προστασία, την ασπίδα των παιδιών που πραγματικά είναι αβοήθητα και δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα αυτά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές και να τα λέμε για να συνετίζονται κάποιοι, αλλά να υπενθυμίσω σε όλους ότι 365 μέρες το χρόνο το Χαμόγελο του Παιδιού όλο το 24ωρο στο 1056 συνέχεια δέχεται καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Παντού θα δίνει, έδινε, θα δίνει και θα δίνει τη μάχη του για τη δικαίωση αυτών των παιδιών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που καλό είναι να μην το ξεχάσουμε αύριο. Να γνωρίζουμε όλοι ότι βοηθώντας το Χαμόγελο του Παιδιού βοηθάμε την ίδια την κοινωνία μας, βοηθάμε τα παιδιά μας. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Κύριε Καμιλάτη, θέλετε να προσθέσετε κάτι, εάν συμβεί ή αντιληφθεί κάποιος ένα περιστατικό, μπορείτε να επαναλάβετε πώς πρέπει να κινηθεί? Οτιδήποτε βιώνουμε, και καλό είναι να μην κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γιατί και δίπλα από το σπίτι μας μπορεί κάτι να συμβαίνει, δεν έχει παρά στο 1056 δωρεάν όλο το 24ωρο μπορεί να καταγγείλει από το πιο απλό έως το πολύ σοβαρό, ακόμα και ανώνυμα. Αυτό το γνωρίζετε. Δεν μένει καμία κλίση χωρίς να διερευνηθεί. Και όλα αυτά για την προστασία των παιδιών. Αυτό που πρεσβεύει ο Σύλλογος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.